Λοιπόν, πάμε όμως σε κάτι το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο ξεχάστηκε. Μια υπόθεση η οποία συζητήθηκε πολύ έντονα και μια συνέντευξη σε σένα, μια πολύ εν το βάθη νομίζω συζήτηση που κάνατε με τον Γιώργο Καρκά Σίση. Τον ηθοποιό, βέβαια. Νομίζω θα μας προβληματίσει. Θα προβληματιστούμε, είναι αλήθεια. Συναντήσαμε τον Γιώργο Καρκά στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη, όπου μαζί με τον Σπύρο Μπιμπίλα είναι στην παράσταση Scrooge. Το όνομά του έγινε γνωστό, συνδέθηκε με μια υπόθεση δικαστική, τη γνωστή υπόθεση με τον ταξιτζή, όπου και αθωώθηκε, να το πούμε. Όμως, εκκρεμούν κάποιες δικαστικές διαδικασίες, έχει πάει στο εφετείο υπόθεση, οπότε δεν θέλαμε να μιλήσουμε και να τοποθετηθούμε σε αυτό. Να ξεκινήσαμε ως δεδομένο όμως με το γεγονός της την απόφαση της αθώωσης. Βέβαια, έχει αθωωθεί πρωτοδικός και έχει πάει στο εφετείο, οπότε επειδή εκκρεμεί, έχουμε βάλει μία ανωτελεία. Η κουβέντα μας όμως, πέραν από το θέατρο. Πρωτοδίκως, ναι. Ναι, είχαμε έτσι και κοινωνικές προεκτάσεις σε όλο αυτό που βιώνουμε τώρα. Με το MeToo. Θέλω να πω ότι διαφωνώ με ορισμένες απόψεις, όμως αξίζει να ακούσουμε το βίντεο. Θα ήθελα να τις ακούσουμε και μετά να τοποθετηθούμε, να μην επηρεάσουμε τον κόσμο. Για πάμε. Bob Cratchit είναι ο ρόλος, ο κλασικός είναι πια, Bob Cratchit, ο οποίος είναι ο βοηθός του Scrooge. Butler δεν θα τον έλεγες, γιατί ο Scrooge δεν είναι ένας τύπος που θα πλήρωνε για Butler. Φυσικά. Για να έχει Butler. Ναι, ναι, ναι. Ένας υποδουλωμένος άνθρωπος σε αυτόν, με τα όποια εργασιακά δικαιώματα θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπήρχαν στη Βικτωριανή Αγγλία του 1843. Πώς είναι να παίζεις και για παιδιά? Δεν το έχω ξαναβιώσει και η αλήθεια είναι ότι είναι ένα κοινό. Αν δεν είσαι απόλυτα συγκεντρωμένος, μπορεί να σε πάει όπου στάρει, να το πω, όπου θέλει. Θα σε ενδιαφέρει να αποκτήσεις παιδιά? Είναι μια σκέψη που έχει περάσει από το μυαλό σου? Βεβαίως, βεβαίως. Έχει περάσει από το μυαλό μου. Επειδή είμαι ένας άνθρωπος γενικότερα που η συντροφιά μου μπορεί να... Όχι μπορεί, η συντροφιά μου δεν στοχεύει απολύτως απαραίτητα στο αντίθετο φιλό ή απαραίτητα στο ίδιο. Αν προέκυπτε ένα παιδί από εμένα, θα είχα την ανάγκη να γίνει με μια γυναίκα. Να κάνω έρωτα με μια γυναίκα και να το κάνω. Αλλά αυτό αφορά εμένα καθαρά. Πολλοί και συναδελφοί σου και άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου κάνουν το λεγόμενο come out. Λένε δηλαδή για το αν είναι gay, straight, bisexual ή το οτιδήποτε μιλάνε άλλο. Μιλάνε για τις προτιμήσεις τους. Ναι, ξεκινώντας από τους ηθοποιούς και το χώρο αυτό γενικά που σε αυτό πώς το λένε, με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο και είναι και κάτι στο παρελθόν που από σπόντα βέβαια έτυχε, αλλά το έκανα κι εγώ και το δήλωσα ευθέως στην κοινωνία που ζω. Δεν μπορώ να είμαι ή με το ένα ή με το άλλο φύλο συγκεκριμένα, μπερδεύομαι, αγχώνομαι. Το βρίσκω ευλογία αυτό το πράγμα, η αλήθεια είναι. Απελευθέρωση. Γιατί, απελευθέρωση, ευλογία. Απλώς να μην γίνεται για να τραβάμε, να χρησιμοποιούμε δηλαδή τους ανθρώπους μετά σαν αγοραστικό κοινό. Κάθε φορά που δίνεται βήμα και ένας άνθρωπος μιλάει για κάτι που έχει στην ψυχή του, δίνει το θάρρος έναν άλλον άνθρωπο να μιλήσει γι' αυτό. Σίγουρα. Απλώς διαφωνώ με το να οι ποινικές διαδικασίες να γίνονται μπροστά στις κάμερες. Σε αυτό είμαι κάθετος. Αυτό το είπες δηλαδή, και πρόσφατα. Ναι. Και θέλω πολύ να μου το εξηγήσεις. Τι δεν καταλαβαίνεις, τον νόμο επικαλούμε. Μπορεί όμως το θύμα να μην είναι έτοιμο να μιλήσει εκείνη τη χρονική περίοδο. Βέβαια. Να παραγραφεί. Και να θέλει να το βγάλει από μέσα του. Με ένα είδος καταγγελίας, είτε τηλεοπτικά, είτε μέσω εφημερίδας ή οτιδήποτε. Αυτό είναι παράνομο. Mm-hmm. Τελεία. Δεοντολογικό είναι? Ούτε. Ούτε. Γιατί δεν διακρίνω από τότε που ξεκίνησε αυτό, στα επόμενα δεν έχω διακρίνει καμία ειλικρινή πρόθεση. Δεν μπορεί να έχεις κανονίσει, να έχουν κανονίσει 10 θύματα, γιατί με ακούς λίγο και αλλάζει η φωνή μου και τα ναι, παίρνω, ναι. Γιατί γνωρίζω πράγματα. Δεν τα λέω έτσι. Δεν μπορεί να ακούς 10 θύματα να συνεννοούνται μαζί τους για το σε ποια εκπομπή θα πάνε χωρίς να έχουν πάει καν στον εισαγγελέα πριν. Και να μην έχουν παραγραφεί κιόλα. Πέρα από το αδίκημα του βιασμού, έτσι, που αυτό. Okay, είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο, γίνεται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και είναι ξεκάθαρο. Όλα τα άλλα, σεξουαλική παρενόχληση, επίμονο φλερτ, όλα αυτά είναι πολύ λεπτές γραμμές, ισορροπίες, ναι. Που πρέπει πρώτα απ' όλα να καθορίσουμε τι είναι επίμονο φλερτ, τι είναι σεξουαλική παρενόχληση, τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο, και από εκεί και έπειτα να μιλάμε για το οποιοδήποτε αδίκημα ή όχι. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος, ας πούμε, γιατί θα σου πω εγώ, αν ένας άντρας είναι πάρα πολύ όμορφος και πάει και φλερτάρει 10 γυναίκες επίμονα, θεωρώ ότι μπορεί να μην τις πολύ πειράξει. Αν είναι κακάσχημος, θα το θεωρήσουν σεξουαλική παρενόχληση. Ένα λεπτό. Δεν μπορείς να μου πεις εσύ ποτέ αισθάνομαι παρενοχλημένη. Η επιστήμη λέει, η ψυχολογία, ότι μπορεί ένα θύμα να κρύβει βαθιά στην ψυχή του, ένα θύμα βιασμού, μπορεί να κρύβει βαθιά στην ψυχή του για 5, 10 ή 15 χρόνια
αυτό που έχει υποστεί χωρίς να μπορεί να το βγάλει. Ναι. Ναι, μιλάει για τον βιασμό. Ούτε για το πέταγμα καρέκλας μιλάει, ούτε για το σεξουαλική παρενόχληση μιλάει, ούτε για τίποτα. Πόση δύναμη χρειάζεσαι εσωτερική για να πεις ότι ο τάδε με παρενόχλησε? Ο βιασμός είναι εξευτελισμός, είναι κάτι άλλο. Όλα τα άλλα που έχουν βγει, ότι μου φερόταν στη δουλειά απότομα, άρα κακοποιητική συμπεριφορά, άρα εν δυνάμει βιαστής, συγγνώμη, αυτά είναι γελοιότητες. Μου κάνει πολύ εντύπωση που το λες. Θα μπορούσα πολύ άνετα. Γιατί συνεργάζεσαι και με ανθρώπους οι οποίοι έχουν καταγγείλει ηθοποιούς. Ναι, εγώ συνεργάζομαι όμως με ανθρώπους που έχουν καταγγείλει κάποιους στις αρχές. Και μιλάμε πολύ συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή. Ναι. Και είχαμε και κουβέντα κιόλας μεταξύ μας. Γι' αυτό το λόγο. Δεν το έχω διερευνήσει. Απλώς από μία εμπειρία που έχω αποκτήσει, που δεν ήθελα να την αποκτήσω κιόλας, απλώς από εκεί και πέρα είμαι κάθετος. Θα ήταν πολύ εύκολο για μένα. Δεν στο τούμπα. Να βγαίνω τώρα και να μιλάω, α, αυτή φαίνεται ότι είναι ένοχη, σκίστε τους, ας πούμε. Αυτό θα μου ήταν πολύ εύκολο να το κάνω, ξέρεις. Ναι. Αλλά εμένα οι αξίες οι δικές μου και έτσι όπως σκέφτομαι, αυτό που με παρακινούν να κάνω είναι να μιλήσω για τον ώμη μου. Με αφορμή αυτό να φέρω και ένα παράδειγμα, ανάποδο. Ναι. Γιατί ο Παύλος Χαϊκάλης αυτή τη στιγμή, χωρίς να του έχει ασκηθεί καμία ποινική δίωξη, δεν έχει πουθενά δουλειά. Ήταν στο πλαίσιο κουτσομπολιού, με πήρε τηλέφωνο και μου έλεγε το ένα και το άλλο. Συγγνώμη, να σοβαρευτούμε λίγο. Δημοσιοποιήθηκαν κάποια προσωπικά μηνύματα. Και έγινε. Τα οποία ήταν παρενοχλητικά. Τι εννοείς ήταν παρενοχλητικά? Τα μηνύματα ήταν παρενοχλητικά. Και γιατί η κοπέλα χωρίς να ξέρει ότι θα προκύψει το μη του τα κρατούσε, μήπως επειδή ήταν από τον Χαϊκάλη? Λέω τώρα. Μια πονηρή σκέψη. Εγώ δεν μπορώ να σου απαντήσω σε αυτό.